Νοικιάσαμε σπίτι! Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είσαι συγχαρούμενοι? Τρέπετε, μην την παρεξηγείτε. Είναι ντροπαλή με την κάμερα. Λοιπόν, πάμε να τους δείξουμε τους χορούς. Πήγαινε και έχουμε. Πάμε να τους δείξουμε τους χορούς. Λοιπόν, εδώ πέρα μπαίνουμε. Είναι ένας έτσι πολύ μικρός διάδρομος. Και ξεκινάμε εδώ πέρα. Είναι σαλόνι. Έχει ένα πάγκο, εντάξει, αυτό μην το βλέπετε, είναι γεμάτο πράγματα τώρα. Έχει ένα πολύ ωραίο πάγκο εδώ πέρα με μάρμαρο. Και κουζίνα. Σχετικά μικρούλα η κουζίνα, αλλά βολική. Εντάξει, λίγο παλιός απορροφητήρας εδώ πέρα, θέλει λίγο άλλαγμα. Χώρος για ψυγείο. Το σαλόνι μου αρέσει πάρα πολύ. Εσένα σ' αρέσει το σαλόνι? Το top σημείο είναι, έτσι. Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πράγματα που έχουμε, καθαρίζουμε. Πάμε να τους δείξουμε μπαλκονί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει μια πορτούλα που βγαίνει στο μπαλκόνι. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο μπαλκόνι είναι. Έχει και από εδώ ένα μικρό, αλλά πολύ μικρό. Αυτή εδώ η ντουλάπα θα φύγει, είναι χρέπη. Εδώ πέρα είναι το μπάνιο. Είναι λίγο μικρούλι. Είναι λίγο μικρούλι, δηλαδή δείτε. Οκ. Εδώ θα βγαίνουν τα αποτελέσματα των γυρισμάτων των Pain & Gain. Εδώ ένας χώρος για πλυντήριο. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου. Αυτό εδώ, Μαρκελή. Αυτό εδώ θα είναι το δωμάτιό μου. Που θα μπει γραφείο, υπολογιστής. Παίζει από εδώ να μπει καναπές, ξέρω εγώ, για gaming και τέτοια. Στην ντουλάπα εδώ θα μπουν τα ρούχα μου και τα λοιπά. Και θα είναι η μικρή σπηλίτσα μου. Και δείξε μας και το δωμάτιό μας. Το υπνοδωμάτιο. Εδώ θα μπει κρεβάτι, ε. Κρεβατάκι. Μπαλκονόπορτα. Και ντουλαπίτσα. Και ένα βατάρι εκεί πάνω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το task της ημέρας είναι καθαριότητα. Γιατί είναι αρκετά βρώμικα, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε. Έτσι είναι συνήθως να βλέπει το βράδυ. Να σου πω, πιάσεις φουγγαρίστρα, άντε! Άντε! Πολλά μας τα έχεις κάνει. Συνέχισα το σκούπισμα όσο η Φανούλα μετάιζε. Και από ό,τι βλέπετε, είναι πολύ βρώμικο το σπίτι. Στη συνέχεια, η Φανούλα έκανε το πρώτο χέρι σφουγγάρισμα και εννοείται γκρίνιαζε όπως κάθε νορμάλ γυναίκα. Καθαρίζει και το πλώρο. Δεν ακούγεσαι, δεν έχει μικρόφωνο. Είσαι πολύ μακριά. Και θα κοπούν αυτά. Μετά από λίγο ήρθαν κάτι ηλεκτρολόγοι για μια δουλειά. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να συζητήσουμε. Πρώτον, ήρθε ο ηλεκτρολόγος. Έκανε ένα έτσι στον πίνακα. Οκ. Τα στοιχεία σας, ναι. Τηλέφωνο, ναι. Email, ναι. Ωραία. 70 ευρώ. Ωπα ρε, μα. Αλλά έχει να τρέξει άλλη δουλειά τώρα, να κάνει κάτι χαρτιά και τέτοια και υποτίθεται είναι γι' αυτό. Χαρτούρα, μωρέ. Ναι, εντάξει, πόσο παίρνει χαρτούρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό τώρα 70 ευρώ και εμένα μου φάνηκαν. Οκ. Και δεύτερο, θέλουμε τη γνώμη σας στα σχόλια. Παίρνεις μια σακούλα, βάζεις κάτι μέσα και σκίζεται. Πάει ο επόμενος. Είναι δουλειά του επόμενου να δει ότι σκίστηκε η σακούλα να μην ρίξει κάτι μέσα ή αυτούνου που την έχει σκίσει να του πει πρόσεξε, αυτή είναι σκισμένη, μην ρίξει κάτι μέσα. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια, δεν σας λέμε ποιος είναι ποιος. Το ξέρεις ότι εγώ κάνω το μοντέζι, θα σε κόψω, ε. Απλά μιλάγες, χαλάγες αέρα τόση ώρα, ε. Να σου πω. Καμιά δουλειά θα κάνουμε ή θα κάθεις εκεί πέρα και θα με έχεις εμένα να... Ή θα κάθεις εκεί πέρα και θα κάνεις σιγάρο και εγώ θα κάνω δουλειές και θα σκουπίζω. Μόλις κλείσει η κάμερα θα δείτε ποιος θα κάνει δουλειές. Όταν κλείνει η κάμερα και φεύγει το μικρόφωνο και η κάμερα. Όταν φεύγει το μικρόφωνο και η κάμερα, η σκούπα πέφτει κάτω. Αλλά τέλος πάντων. Και αυτό εννοείται, απλά θα το κόψω. Βγήκα να πετάξω την τρύπια σακούλα με τα σκουπίδια και θέλω να σας πω κάτι. Θέλω να σας δείξω κάτι για να καταλάβετε. Φανή!
Φανή! Πουθενά η Φανή. Γιατί? Γιατί την κοπάνισε, έφυγε και μου άφησε μένα να συνεχίζω να καθαρίζω. Για να δείτε, για να δείτε. Ξανασκούπισα όλο το σπίτι μια δεύτερη φορά και ειδικά σε πιο δύσκολα σημεία. Μετά πήρα μια σακούλα για να μαζέψω τα χοντρά από το μπαλκόνι για να μπορέσουμε να το πλύνουμε αύριο και έπειτα άρχισα να πετάω κάτι ξύλα σάπια που είχε έξω στο μπαλκόνι και ολόκληρη την ντουλάπα που δεν την ήθελε τελικά ο ιδιοκτήτης. Αυτό μπορώ να πω ήταν λίγο βαρύ. Πέρασα και ένα δεύτερο χέρι σφουγγάρισμα όλο το σπίτι και έκλεισα μπατζούρια για να φύγω.